Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, είμαι ο Νικήτας και σήμερα το θέμα μας είναι γιατί το fast food, τα φαγητά απ' έξω, σε κάνουν να νιώθεις πιο δυνατός. Αν κάνεις powerlifting, προπόνηση δύναμης, ειδικά θα το έχεις παρατηρήσει, αν φας ένα γεύμα απ' έξω την ίδια μέρα ή και την επόμενη μέρα θα νιώθεις πιο δυνατός στην προπόνησή σου, θα θες να τα σηκώσεις όλα. Έτσι ένιωθα και εγώ όταν είχα κάνει 1,75 κάθισμα την προηγούμενη μέρα, είχα φάει ένα τεράστιο μπέργκερ και ένιωθα πολύ δυνατός την επόμενη. Τέλος πάντων, γιατί όμως συμβαίνει αυτό και αν πρέπει να τρώμε, εννοείται πως δεν πρέπει να τρώμε συνέχεια. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι όλα στη διατροφή μας είναι θερμίδες. Από τη στιγμή που θα φας ένα γεύμα απ' έξω, θα συμπληρώσεις πολλές παραπάνω θερμίδες, οπότε θα έχεις και παραπάνω ενέργεια. Τα φαγητά όμως απ' έξω είναι πολύ χαμηλά σε θρεπτικά συστατικά. Έχουν πάρα πολλά λιπαρά και γενικά δεν θα σου δώσεις τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι. Δεν θα πάρεις τόσο πολύ πρωτεΐνη, τόσο πολύ καλούς υδατάνθρακες. Και η ενέργεια που θα σου δώσει δεν θα είναι για πάρα πολύ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα γλυκά. Όταν φας ένα γλυκό, μπορεί να έχεις απευθείας ενέργεια επειδή μπαίνει πολύ ζάχαρη στο σώμα σου. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν θα κρατήσει για πολύ. Μετά από μερικές ώρες, μπορεί να νιώθεις εξουθενωμένος. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να επιλέξεις καλύτερους υδατάνθρακες. Ρύζι, πατάτα, βρώμη, ώστε να έχεις συνεχόμενα επίπεδα ενέργειας στην καθημερινότητά σου. Τώρα, όπως είπα πριν, σίγουρα αν φας ένα γεύμα απ' έξω θα νιώθεις πιο δυνατός, αλλά θα έλεγα να το κάνεις αν όντως κάνεις πολύ βαριά προπόνηση και το θέλεις ώστε να σου δώσει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, αν νιώθεις πιο δυνατός και σε βοηθάει, όταν θες να κάνεις ένα PR, και τότε μπορείς να φας ένα γεύμα. Αλλά αν πας στο γυμναστήριο και κάνεις τα ίδια κιλά, τις ίδιες ασκήσεις και δεν προσπαθείς για το κάτι παραπάνω, δεν πιέζεις τόσο πολύ το σώμα σου, τότε δεν χρειάζεται να τρως απ' έξω. Πολλοί θα πούνε ενώ τρώω καθαρά και τρώω ποιοτικές τροφές, δεν νιώθω τόσο δυνατός και γιατί συμβαίνει αυτό. Όπως είπα και πριν, όλα είναι θερμίδες. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν παίρνεις πάρα πολλές θερμίδες. Δηλαδή, τα πιο ποιοτικά φαγητά, θα λέγαμε κοτόπουλο, πατάτα, δεν έχουν τόσες πολλές θερμίδες. Οπότε πρέπει να φας μεγάλη ποσότητα για να συμπληρώσεις τις θερμίδες συντήρησή σου ή αν θες να φας παραπάνω θερμίδες. Εάν θέλεις να ακολουθήσεις μια ποιοτική διατροφή ισορροπημένη, τότε να τρως παραπάνω θερμίδες και αν θέλεις μια στο τόσο να κάνεις ένα cheat meal. Αυτά είχα να σου πω σε αυτό το βίντεο. Κάνε καλές επιλογές. Προσπάθησε να συμπληρώνεις μέσα στη μέρα σου την πρωτεΐνη, τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά σου. Άμα σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο.